Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και σύντροφοι, εκ μέρους της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Σήμερα εδώ, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρευρίσκονται συνδικαλίστριες και συνδικαλιστές από πολλούς χώρους δουλειά και κλάδους, που όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί με τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, δεν κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις, να παρακολουθούμε το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας. Δεν επιτρέψαμε να περάσει η σιγή νεκροταφείου, να μπουν οι αγώνες μας στο γύψο. Κυρίως, πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση του αγώνα, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο, για κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, για να βγουν στο προσκήνιο οι διεκδικήσεις και οι πραγματικές μας ανάγκες. Θα θέλαμε και από το βήμα της σημερινή μας εκδήλωσης να σας καλέσουμε να συμπορευτείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στους αγώνες, στο κίνημα, σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Οι θέσει του και η κυρίως η πολιτική του πρόταση είναι η ασπίδα για το τώρα, ελπίδα για το αύριο, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία για να γίνει ο λαός μας πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δίνουμε τώρα το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία σας. Με κάποιους γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε κοινή πορεία και δράση στους συνδικαλιστικούς αγώνες παρά τις επιμέρους ίσως διαφορετικές απόψεις ή και διαφωνίες ακόμα. Με τους περισσότερους γνωριστήκαμε σχετικά πρόσφατα στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας στις κινητοποιήσεις για την προστασία της υγείας του λαού, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για να σπάσει το απόστημα της άμεσης παρέμβασης της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε συνείδηση ότι μιλάμε σε αγωνιστές, σε εργαζόμενους που είναι εκλεγμένοι σε διοικήσεις συνδικάτων, έμπειρους συνδικαλιστές δηλαδή, που παίρνουν ευθύνη στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, στη λειτουργία των συνδικάτων, στη μαζικοποίησή τους με νέες δυνάμεις. Συνδικαλιστές που προβληματίζονται για την άσχημη κατάσταση συνολικά των εργαζομένων, αγωνιούν για το μέλλον των ίδιων και των οικογενειών τους, για την πορεία του κινήματος και συνολικότερα της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων για το αν μπορούν να διαμορφωθούν, για παράδειγμα, προϋποθέσεις ώστε οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να έχουν και νέες, μεγαλύτερες νίκες. Αν μπορεί να ανατραπεί συνολικά αυτή η άσχημη γενικά κατάσταση και να υπάρξει πραγματική φιλολαϊκή διέξοδος και προοπτική. Και πώς τελικά θα φέρουμε στο προσκήνιο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και όταν μιλάμε για λαϊκές ανάγκες, μιλάμε και για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Της προστασίας δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος, που η κρισιμότητά τους αναδείχθηκε για άλλη μια φορά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική χτες και σήμερα, αλλά και σήμερα ξανά στα Μέγαρα. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και από αυτή εδώ τη σύσκεψη στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, της Παλίνης, του Πικερμίου, του Γέρακα, της Πεντέλης, των Μεγάρων, όλων των περιοχών που δοκιμάζονται από την Πυρκαγιά. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο προσωπικό της πυροσβεστικής σε όλους τους εθελοντές που επιχειρούν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες με λίγα μέσα στα χέρια τους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Χαιρετίζουμε τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που από την πρώτη στιγμή συμβάλλουν και συνεχίζουν το έργο της πυρόσβεσης, προσφέροντας την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους σε όσους την έχουν ανάγκη. Ο λαός έχει κάθε λόγο να αισθάνεται οργή, αγανάκτηση, βλέποντας να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να χάνονται κόποι μια ζωής, να καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Για μια ακόμα χρονιά ζούμε τη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων για τη δίθεν πλήρη ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ζούμε τις συνέπειες από αυτή την επάρκεια, βλέπετε. Ένα διαρκές έγκλημα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν μέχρι σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ζούμε τις συνέπειες από την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης δασών που έπρεπε να έχει ως κέντρο την πρόληψη. Αυτή είναι και η βασική αιτία για την πυρκαγιά στην Πεντέλη, σε συνδυασμό βέβαια με την εμπορευματοποίηση της γης που λειτουργεί ως έφλεκτη ύλη αφού έχει οδηγήσει σε μικτές οικιστικές και δασικές ζώνες. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα. Όλα αυτά δηλαδή που έπρεπε ήδη να έχει πάρει και δεν το έκανε, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, καθώς η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα μπροστά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Απαιτείται εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες υποδομές μέσα πυρόσβεσης, αλλά με έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να εξασφαλιστεί ως κατεπήγον μέτρο η στέγαση, η φιλοξενία, η στήριξη και εξασφάλιση των άμεσων αναγκών των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, να υπάρξει άμεση καταγραφή των ζημιών, αποκατάσταση και πλήρη αποζημίωση όλων των πληγέντων. Θα είμαστε μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα και σε συντονισμό με όλους τους πληγέντες και σε άλλες καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα που ακόμα περιμένουν. Φίλε και φίλοι, θεωρούμε ότι η πείρα των τελευταίων ετών είναι πολύ κρίσιμη για να βγουν ουσιαστικά, ταξικά, πολιτικά συμπεράσματα. Ο δρόμος που ακολούθησαν οι λιμενεργάτες της Κόσκο των Πειραιά, οι εργαζόμενοι στην αυπηγοεπεσκευαστική ζώνη, η μεταλλορίχοι της Λάρκο, οι διανομή της Seafood, οι οικοδόμοι οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια, στα λιπάσματα καβάλας και τόσοι άλλοι κλάδοι που μας γέμισαν συγκίνηση, ανάταξη, αισιοδοξία, ελπίδα, δεν θα είχαν γίνει αν ακολουθούσαν το δρόμο της αναμονής, των λύσεων από τα πάνω, από μια κυβέρνηση διαχείρισης της εξουσίας των επιχειρηματικών ομίλων, των καπιταλιστών, των εργολάβων λύσεων και δίθεν σωτήρες. Αυτό το δρόμο ο λαός μας τον έχει δοκιμάσει και ξέρουμε τα διέξοδά του. Αυτοί οι μαζικοί αγώνες των εργαζομένων έδωσαν έμπνευση, δημιούργησαν τη βάση για άλλους κλαδικούς αγώνες που εξελίσσονται αυτές τις μέρες. Για αγώνες σε μεγάλους χώρους δουλειάς που επιβεβαιώνουν ότι η δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης δεν έχει όρια. Όταν βγαίνει στον αγώνα για να διεκδικήσει τη ζωή της και αναμετριέται στα ίσα με τα αδιέξοδα που γεννά το σύστημα της εκμετάλλευσης. Οι ταξικοί αγώνες με την απειθαρχία, την αφοβία και τη σύγκρουση είναι ο δρόμος για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, για να ξεπερνά σκοπέλους, παγίδες που βάζει ο ταξικός αντίπαλος και το πολιτικό φυσικά προσωπικό του. Οι αγώνες αυτοί ανέδειξαν για μια ακόμα φορά και κάτι άλλο. Πως όποια θετική διεργασία και εξέλιξη μπορεί να υπάρξει για τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη του και όχι εξαντλώντας τις ελπίδες σε διάφορες κυβερνητικές κάθε φορά εναλλαγές, σε νέους ή παλιούς μεσίες βάζοντας τους αγώνες σε αναμονή. Σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτέλεσε, πιστεύουμε, την ψυχή των οργανωτή. Τα μέλη του κόμματος μπήκαν μπροστά, μαζί με άλλους βέβαια πρωτοπόρους αγωνιστές, εργαζόμενους, που έδειξαν διάθεση να αγωνιστούν ανεξάρτητα αν είχαν άλλες πολιτικές ή συνδικαλιστικές επιρροές και επιλογές και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Το ΚΚΕ στήριξε όλους αυτούς τους αγώνες. Ανέδειξε τις διεκδικήσεις των σωματείων και μέσα στη Βουλή στα δημοτικά συμβούλια, στις περιφέρειες. Έδωσε συνολικά την αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική, φωτίζοντας όσο φυσικά περνά από το χέρι μας το δρόμο που δείχνει την οριστική ανατροπή της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της αδικίας. Με την ορμή που πηγάζει από το δίκαιο της εργατικής τάξης και του λαού μας, κλιμακώνουμε αυτό τον αγώνα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο μαχητικά. Γιατί τώρα πιστεύουμε είναι η ώρα κάθε εργάτης και εργάτρια να τολμήσει στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να δυναμώσει την ασπίδα για το σήμερα, την αντίσταση, τη λαϊκή διεκδίκηση και την ελπίδα για το αύριο, για να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών μας. Φίλες και φίλοι, κλείνει περίπου ένας χρόνος από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που οργανώσαμε ενάντια στο νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Όλοι όσες και όσες παλεύουν μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα γνωρίζουν ότι χωρίς την πρωτοπόρα δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την παρέμβαση των αγωνιστών που συσπυρώνονται στο πάμε, αυτός ο νόμος έκτρωμα θα είχε περάσει ίσως χωρίς αντιδράσεις και κυρίως χωρίς να έχει περάσει στη συνείδηση του εργαζόμενου λαού πως αυτός ο νόμος και όσα περιέχονται σε αυτόν μπορούν να μείνουν στα χαρτιά. Αξίζει να θυμηθούμε πως όλα τα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και οι παρατάξεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα όχι μόνο δεν αντιπαρατέθηκαν στην κατεύθυνση και στο ουσιαστικό περιεχόμενο αυτού του νόμου, αλλά είχαν και ρόλο συνδιαμορφωτή, όπως κάνουν και τώρα, με τη λεγόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας, που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλαν τα σωματεία των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες δεν αντιπαρατήθενται επί της ουσίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για κάποιες τεχνικές ελλείψεις, την ίδια στιγμή που αυτό το ψηφιακό εργαλείο αξιοποιείται για την εφαρμογή στην πράξη του νόμου Χατζηδάκη. Για το διαχωρισμό δηλαδή του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, για την εφαρμογή της διευθέτησης του ωραρίου και των απλήρωτων υπεροριών. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι έλεγε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ το Νοέμβρη του 2020 στην πρώτη απεργία που οργανώθηκε από εκατοντάδες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Για το νόμο που καταργούσε το 8ο ανέφεραν πως είναι ένας νόμος θετικός που έχει απλώς ορισμένα αγκάτια και χαρακτήριζαν την πρώτη απεργία τότε, μια απεργία χωρίς περιεχόμενο, γιατί έλεγαν ότι τέτοιος νόμος δεν υπήρχε. Αν και για το περιεχόμενό του τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας βρίσκονταν καθημερινά τότε στα κανάλια για να τον παρουσιάσουν. Αντίστοιχα, η ηγεσία της ΑΔΔ έλεγε ότι ο νόμος έκτρωμα δεν αφορά τη δημόσια υγεία. Το ΚΚΕ, πέρα από την παρέμβαση των κομμουνιστών στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, προχώρησε και σε αυτοτελή πολιτική παρέμβαση για να συμβάλλει στην απόκρουσή του, για να αποκαλυφθεί το αντιδραστικό περιεχόμενό του που διέλυε το οκτάωρο και περνούσε αλυσίδες στα συνδικάτα. Με κεντρικές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, σε άλλες πόλεις όλης της χώρας, με σφυροκόπημα μέσα και έξω από τη Βουλή, με περιοδίες και συσκέψεις, αλλά και με γενικές συνελεύσεις των σωματείων, σε συνθήκες μάλιστα περιορισμού της μαζικής πολιτικής κοινωνικής δράσης λόγω της πανδημίας και της καραντίνας, μαζί με όλους εσάς που συμπορευτήκαμε, οργανώσαμε με επιτυχία και κυρίως από τα κάτω αυτή τη μάχη. Κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει ότι κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, παραμονή της μεγαλύτερης αυτής απεργίας των τελευταίων χρόνων, έλεγαν ότι η απεργία δεν έχει καν νόημα. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανήμερα της μεγάλης πανεργατικής απεργίας στις 10 του Ιούνιου, που έλεγε κατά λέξη πως το εργασιακό νομοσχέδιο του Χαντζηδάκη μαθηματικά θα ψηφιστεί όσο μαζική και αν είναι η απεργία και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να στηρίξουν τις πολιτικές δυνάμεις που όχι μόνο θα αντιπαλέψουν, αλλά και που μπορούν να αλλάξουν αυτούς τους αντεργατικούς νόμους ως κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως, μέσα στη Βουλή ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ έξι από τα 10 άρθρα του νόμου και το ΠΑΣΟΚ, 8 στα 10 άρθρα. Όπω αντίστοιχα και στο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την ονομαστική ψηφοφορία γιατί θα ψήφιζε 9 στα 10 άρθρα. Και ο κατάλογο τέτοιων επιλογών είναι πολύ μακρύ στα τρία χρόνια που είναι στην αντιπολίτευση την ημέρα ψήφισης του αντεργατικού εκτρώματος είπαμε σε όλους τους τόνους ότι αυτό το νομοσχέδιο θα πεταχτεί στα σκουπίδια. Θεωρούμε πως με τη στάση και τη δράση μας συμβάλαμε να διαμορφωθεί μια μεγάλη συσπήρωση συνδικάτων, συνδικαλιστών που μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων για την αύξηση των μισθών, την υπογραφή συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την διεκδίκηση καλύτερων όρων αμοιβή και όρων εργασίας, την πάλη ενάντια στην ακρίβεια, τους αγώνες για την υπεράσπιση της υγείας και όλων των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων. Θα ακυρώσουμε όλες αυτές τις άθλιες διατάξεις περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης, απαγόρευσης της απεργίας ή απαγόρευσης των διαδηλώσεων ένα χρόνο μετά από την ψήφιση του νόμου, αυτός έχει μείνει στα χαρτιά σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε κλάδους όπου υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση. Έχει μείνει στα χαρτιά με αγώνα μαζικό, ταξικό, με ανυποχώρητη πάλι. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη όσο κι αν σκούζουν, αν κραυγάζουν τα διάφορα αστικά επιτελεία για τη μη εφαρμογή του νόμου και η απόφασή μας παραμένει ότι αυτό το έκτρωμα θα πεταχτεί συνολικά στα σκουπίδια. <κλή> Αυτοί οι μήνες που πέρασαν έφεραν νέα διδάγματα στην εργατική τάξη της χώρας μας. Πρόσθεσαν νέα πύρα στην πλούσια πύρα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος της πατρίδας μας. Ιδιαίτερα Νέοι και νέες ηλικία εργαζόμενοι και εργαζόμενες που μπήκαν στους αγώνες είδαν μέσα από τη δράση τους, μέσα από τη δράση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος τι μπορούν να πετύχουν, αν οργανωθούν, αν παλέψουν. Οι συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, η αφοβία στην καταστολή, η γνήσια ταξική αλληλεγγύη που ξεδιπλώθηκε είναι αισιόδοξα και ενθαρρυντικά στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι η αγωνιστική βάση, είναι η έμπνευση για να μην δουλεύουμε σαν σκλάβοι τον 21ο αιώνα. Η πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ είναι πραγματικά οδηγός δράσης. Με τις 510 εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν, με την αναγνώριση και συμμετοχή από πλήθο ξένων αντιπροσωπιών με τη συμμετοχή νέων σε ηλικία συνδικαλιστών αλλά κυρίως με την ίδια τη συζήτηση που έγινε με τις δεκάδες ομιλίες των αντιπροσώπων δείχνει το δρόμο για το πώς θα μπορέσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να μετρήσει βήματα στην κατεύθυνση της ανασύνταξης της αντεπίθεσής του η συμμετοχή του ενός τρίτου των εργατικών κέντρων της ΓΕΣΕΕ στην Πανελλαδική Σύσκεψη, η συμμετοχή συνδικαλιστών και σωματείων που δεν συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ είναι ενθαρρυντικά μηνύματα για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Είναι όμως ταυτόχρονα και ανησυχητικά φαινόμενα αυτά για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για το πολιτικό προσωπικό τους, και για τις κυβερνήσεις τους. Τα θετικά αποτελέσματα και η αλλαγή στους συσχετισμούς υπέρ των ταξικών δυνάμεων στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, σε αρκετά εργατικά κέντρα όπως στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στον Πειραιά, στη Λιβαδιά, στην Εύβοια, μέσα σε συνθήκες έντασης τη τρομοκρατίας και της εργοδοτικής εκμετάλλευσης, δείχνουν πως η ανησυχία για τις εξελίξεις σε ένα σημαντικό τμήμα των εργαζομένων συνδυάζεται με μια διαφορετική επιλογή, με αγωνιστικά σκυρτήματα, χωρίς φυσικά να αφαιρούμαστε από τις αδυναμίες, από τις δυσκολίες, από τη συνολική κατάσταση που βρίσκεται ακόμα το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή την περίοδο, γίνονται πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες βέβαια θάβονται και από τα εγχώρια και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεγάλοι απεργιακοί αγώνες γίνονται σε πολλά λιμάνια, σε σιδηροδρόμους, στα ταχυδρομεία, στα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία, στο μέταλλο, στην ενέργεια, σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή μαζικά και αγρότες βγαίνουν στους δρόμους, στείνουν μπλόκα στην Ολλανδία, στη Γαλλία, αλλού. Δείχνει ότι η κατάσταση βράζει μέσα σε πλατιά τμήματα των εργαζομένων, φτωχών λαϊκών στρωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε μαζικές λαϊκές εξεγέρσεις, πραγματικές επαναστάσεις σε δύο χώρες της Ασίας, στο Καζαχστάν και στη Σρι Λάνκα. Οι αιτίες που βγάζουν τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τους λαούς στο δρόμο του αγώνα είναι πάνω κάτω ίδιες σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας. Επιβεβαιώνεται ότι η ελπίδα είναι μόνο η πάλη των λαών. Η εργατική τάξη μπορεί να ηγηθεί του μεγάλου αγώνα αυτής της πολιτικής, της ανατροπής αυτής της πολιτικής, αυτής της βαρβαρότητας. Να ηγηθεί στην κοινωνική συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού. Πρέπει να σας πω ότι αυτά απασχόλησαν και τη συνάντηση των τεσσάρων κομμουνιστικών κομμάτων την προηγούμενη εβδομάδα της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ισπανίας και του Μεξικού που έγινε εδώ στην Αθήνα με την παρουσία των Γενικών Γραμματέων τους στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας για να δυναμώσει η πάλι για την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών μέσα από την ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος των άλλων λαϊκών κινημάτων, με κατεύθυνση πάλις ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Για να δυναμώσει η υπεποίθηση μέσα στους λαούς για την επικαιρότητα, για την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού ως πραγματικής, μοναδικής εναλλακτικής ενάντια σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι συζητήσεις γύρω από την πιθανή ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή αν θα είναι τώρα το φθινόπωρο ή αργότερα, δεν πρέπει να λειτουργούν από προσαναταλιστικά, να δημιουργούν ψεύτικες προσδοκίες ότι τα προβλήματα των εργαζομένων θα λυθούν από διάφορους επίδοξους σωτήρες με το λαό στη γωνία, δηλαδή απλό θεατή των εξελίξεων ούτε φυσικά είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων να κρατήσουν μια στάση που θα εξαρτάται από τις προεκλογικές εξαγγελίες των ΜΕΝ ή των ΔΕ, που στόχο θα έχουν πάλι να κλέψουν τη λαϊκή ψήφο. Άλλωστε, αυτό το παιχνίδι το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Πλέον, πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν είναι άμαθοι για να πιαστούν και αυτή τη φορά στον ύπνο. Σε κάθε περίπτωση, η άρχουσα τάξη, τα μεγάλα οικονομικά καπιταλιστικά συμφέροντα, από τώρα μαγειρεύουν τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Έχουν πάρθει τα μέτρα για να προχωρήσει ο αντιλαϊκός σχεδιασμός, είτε με μονοκομματικές κυβερνήσεις κάθε πρόσημου, είτε με κυβερνήσεις συνεργασίας η αντιλαϊκή ατζέντα που υπαγορεύεται μόνο από τις ανάγκες της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν συναντά διέξοδα στις κυβερνητικές αυτές εναλλαγές μεταξύ τους. Και μπροστά στις δυσκολίες που έχουν μπροστά τους έχουν πάρει και παίρνουν διάφορα μέτρα. Οι οξυμένε συνθήκες που πραγματικά έχουμε μπροστά μας με τις γενικευμένες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την εκδήλωση νέας οικονομικής κρίσης που φανερώνεται με άμεση επίδραση και στην ελληνική οικονομία, είναι ζητήματα που απασχολούν όλους, αποσχολούν και την άρχουσα τάξη. Γι' αυτό, με τη σημαδεμένη τράπουλα του συστήματος της εκμετάλλευσης, προσπαθούν πάλι να χειραγωγήσουν το λαό, τα συνδικάτα. Και γενικότερα προσπαθούν να βγάλουν εκτός τον ίδιο το λαϊκό παράγοντα της διεκδικήσεις και τους αγώνες του. Οι στημένοι επικοινωνιακοί καυγάδες στη Βουλή, η σκανδαλολογία, οι λεκτικές αντιπαραθέσεις είναι μόνο η βιτρίνα στο βαθύτερο ανταγωνισμό τους για το ποιος μπορεί πιο εύστοχα να υλοποιήσει αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που ξεκινούν και από την εμπλοκή της χώρας μας στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και φτάνουν στην επιβολή νέων αντεργατικών μέτρων που θα πηγάζουν από τα νέα μνημόνια, κυρίως το υπερμνημόνιο και τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα αυτά δεν υπάρχουν στο σύστημά τους αδιέξοδα. Οι κοκορομαχίες μπορούν να κρατούν στα ύψη την πόλωση, αλλά παράλληλα δεν μπορούν να σβήσουν τη σύμπλευση, την κοινή γραμμή που έχουν και τη συνεννόηση που κάνουν μεταξύ τους τα διάφορα αστικά κόμματα του κατεστημένου, στα διάφορα ζητήματα, κυρίως αυτό που ονομάζουμε στρατηγική στόχευση, στα μεγάλα δηλαδή και σημαντικά νομοσχέδια και πολιτικές επιλογές. Η στάση τους απέναντι στον πόλεμο, η στάση απέναντι στις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κοινή για όλους. Η στάση τους απέναντι στις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και τα προνόμια που σε κάθε περίοδο αποκτούν αυτοί είναι ενιαία. Οι πράσινες business, το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που θα αντικαταστήσει τώρα το ρώσικο φυσικό αέριο, είναι πεδίο συγκλήσεων μεταξύ τους. Εφόσον, φίλες και φίλοι, το αποτέλεσμα είναι αντιλαϊκό, το αν τα παραπάνω τα εφαρμόσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή μια δίθεν προοδευτική, μια σοσιαλδημοκρατική ή μια κυβέρνηση ακόμα μεγάλου συνασπισμού, χρησιμοποιώ τους επιθετικούς προσδιορισμούς που τους τελευταίες μέρες έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν διατυπώσει και η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, και το Πασόγο, ο Ανδρουλάκης, όλες τις τελευταίες μέρες, όλα αυτά τελικά μικρή σημασία έχουν ως το πραγματικό συμφέρον του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Γνωρίζετε πολύ καλά πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται απέναντι σε κάθε μυρολατρία στο σκύψιμο του κεφαλιού. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τους χαλάσουμε αυτά τα σχέδια. Μπορούμε να τους προκαλέσουμε περισσότερους πονοκεφάλους για το καλό του λαού μας. Να δυναμώσουμε την αντίσταση δηλαδή, τους ταξικούς λαϊκούς αγώνες. Στις εκλογές το ασημάδευτο χαρτί είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, η εκλογική συμπόρευση μαζί του. Να βγει το ΚΚΕ όσο πιο δυνατό γίνεται. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει προτάσεις για να απαντηθούν αυτά τα αδιέξοδα του σήμερα αλλά παράλληλα ανοίγει με τις θέσεις του τον ορίζοντα της προοπτικής. Δηλαδή, πώς και με τι όρους πρέπει να προσανατολιστεί η εργατική λαϊκή δράση για να έχουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, για να σβήσει ολοκληρωτικά τελικά η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Καλή δύναμη στους αγώνες μας. Σας ευχαριστώ.